Ελληνικά παραμύθια. Το μπλε ρόδο. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα όμορφο βασίλειο στην Κίνα, ζούσε ένας βασιλιάς, ο οποίος, αν και ήταν μεγάλος, ήταν πολύ ευχάριστος άνθρωπος και όλοι οι υπηκοοί του τον αγαπούσαν. Ο βασιλιάς ήταν ικανοποιημένος με τη βασιλεία του και το μόνο πράγμα που ανησυχούσε τον εύθυμο χαρακτήρα του ήταν η σκέψη του να βρει κάποιον άξιον άντρα για την κόρη του, την πριγκίπισσα Μίν. Η πριγκίπισσα Μίν ήταν ξακουστή για την ομορφιά της. Τα μάτια της ήταν γατίσια και όμορφα και το χρώμα τους έλαμπε καστανό. Το γέλιο της ήταν σαν να ακούς ένα γάργαρο ριάκι. Επίσης, η σοφία της ήταν αντάξια της ομορφιάς της και μπορούσε να απαγγείλει όμορφα ποίηματα καλύτερα από κάθε ποιητή στο βασίλειο. Κόρη μου, καλή μου κόρη, πώς θα βρω τον τέλειο σύντροφο για εσένα? Ω, η καρδιά μου σπαράζει στη σκέψη να μη σε δω με έναν άξιο άντρα. Πατέρα, μη βασανίζεσαι άλλο. Είμαι σίγουρη, το σύμπαν έχει ένα σχέδιο. Ω, δεν έχω χρόνο για τα σχέδια του σύμπαντος. Είμαι ένας γέρος άνθρωπος και αυτό δεν μπορώ να το αλλάξω. Και ξέρεις, θα ήθελα πάρα πολύ να... Πατέρα, μη συγχύζεσαι, σε παρακαλώ. Και τότε τι να κάνω, κόρη μου? Πες μου τι να κάνω. Λοιπόν, αυτό είναι που θα κάνουμε. Και έτσι, όταν έγινε γνωστό ότι ο βασιλιάς επιθυμούσε έναν γαμπρό για την κόρη του, πολλοί μνηστήρες παρουσιάστηκαν στο παλάτι. Αλλά όταν έφτασαν εκεί, τους υποδέχτηκε ο Λόρδος Τσάμπερλεϊν. Ο βασιλιάς αποφάσισε ότι μόνο ο άνδρας που θα βρει και θα φέρει εδώ το μπλε ρόδο θα είναι αυτός που θα παντρευτεί την πριγκίπισσα Μίν. Μπλε ρόδο? Μα τι είναι το μπλε ρόδο? Μα πώς το καλό θα το βρούμε? Οι μνηστήρες είχαν μπερδευτεί από αυτό το διάταγμα. Πολλοί θεώρησαν ότι αυτός ο όρος που έθεσε ο βασιλιάς ήταν ακατόρθωτος και αυτό αμέσως τους έκανε να ξεχάσουν το χέρι της πριγκίπισσας. Οι λίγοι που έμειναν αποφάσισαν να δεχτούν τον όρο και αμέσως ξεκίνησαν να βρουν τον μπλε ρόδο. Ένας από τους μνηστήρες, το όνομά του ήταν Τι Γιούγκ, ήταν έμπορος και πάρα πολύ πλούσιος. Πήγε στο μεγαλύτερο μαγαζί στην πόλη. Θέλω ένα μπλε ρόδο, το ωραιότερο που έχετε. Συγγνώμη κύριε, αλλά δεν έχω μπλε ρόδο. Έχω πάρα πολλά κόκκινα ρόδα, λευκά, ροζ, μέχρι και κίτρινα, αλλά κανένα μπλε ρόδο. Εγώ θέλω ένα μπλε ρόδο. Δεν με απασχολεί που θα το βρεις, αλλά και δεν με νοιάζει. Θα επιστρέψω μετά από 2 ημέρες και άμα δεν έχεις ένα για μένα, τότε θα κανονίσω να σε κλείσουν στη φυλακή. Τρομαγμένος, ο μαγαζάτορας πήγε στη γυναίκα του να της πει τα τρομερά νέα. Η γυναίκα του, ακούγοντας τα κλαψουρίσματα του άνδρα της, χαμογέλασε και είπε: «Ήρεμα καλέ μου, αν δεν μπορούμε να βρούμε ένα μπλε ρόδο, τότε θα φτιάξουμε ένα. Πήγαινε στο χημικό και ζήτα του ένα δυνατό χρώμα, ώστε να βάψουμε ένα λευκό σε τέλειο μπλε». Έτσι, την επόμενη μέρα, ο μαγαζάτορας πήγε στον χημικό και του ζήτησε το χρώμα. Ο χημικός του έδωσε μια μποτήλια με ένα μπλε υγρό, λέγοντάς του να βουτήξει το λευκό ρόδο μέσα στο μπλε υγρό, έτσι ώστε να αλλάξει το χρώμα και να γίνει μπλε. Ο μαγαζάτορας έκανε ό,τι του είχε πει. Το ρόδο πήρε ένα όμορφο μπλε χρώμα. Ο Τι Γιούγκ επέστρεψε στο μαγαζί και ο μαγαζάτορας του έδειξε περήφανα το λουλούδι. Καταπληκτικό! Πηγαίνω αμέσως στο παλάτι να το παρουσιάσω στην πριγκίπισσα. Καλή επιτυχία! Όταν ο Τι Γιούγκ έφτασε στο παλάτι, κατευθύνθηκε αμέσως στην αίθουσα και παρουσίασε το λουλούδι στην πριγκίπισσα. Αυτό είναι ένα λευκό ρόδο. Το έχουν βουτήξει σε ένα δηλητηριώδες χρώμα και αυτό έγινε μπλε. Άμα μια πεταλούδα στεκόταν πάνω του, θα πέθαινε από τις αναθυμιάσεις. Πάρ' το πίσω. Δεν έχω ανάγκη ένα βαμμένο ρόδο και σίγουρα δεν θέλω έναν ψεύτη σύζυγο.
Ότι η Γιούγκ έσκυψε το κεφάλι ντροπιασμένος και έφυγε γοργά από το παλάτι. Οι άλλοι μνηστήρες έψαχναν και αυτοί για τον μπλε ρόδο. Κάποιοι από αυτούς ταξιδέψανε σε όλο τον κόσμο, ενώ κάποιοι άλλοι γυρέψανε τη βοήθεια μάγων και αστρολόγων. Αλλά κανένας τους τελικά δεν κατάφερε να βρει τον μπλε ρόδο. Στο τέλος, όλοι είχαν εγκαταλείψει την αναζήτηση. Εμφανίστηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κρατώντας ένα μεταξωτό μαξιλάρι που πάνω του είχε ένα ζαφύρι που το είχαν σμιλέψει να έχει τη μορφή ενός ρόδου με όλα τα πέταλά του. Υψηλότατε μου, σας φέρνω αυτό, το μπλε ρόδο. Ο αυτοκράτορας τότε είπε στην κόρη του: «Ο Υπουργός Δικαιοσύνης σου έφερε αυτό και υποστηρίζει ότι αυτό είναι το μπλε ρόδο. Τι έχεις να πεις εσύ γι' αυτό?» Η πριγκίπισσα πήρε το πολύτιμο αντικείμενο στα χέρια της και το εξέτασε με προσοχή. «Α, αυτό εδώ δεν είναι καν ρόδο. Αυτό είναι ζαφύρι. Μα δεν έχω ανάγκη από πολύτιμες πέτρες. Με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να σας το επιστρέψω αμέσως». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης υποκλήθηκε πριν φύγει από την αίθουσα αμήχανος. Πέρασαν κάμποσοι μήνες και πλέον ούτε ένας άνθρωπος στη χώρα δεν αναζητούσε τον μπλε ρόδο. Η πριγκίπισσα Μιν είχε βγει για να κάνει μια βόλτα στο βασίλειο, μεταμφιεσμένη σαν άντρας, όταν άκουσε κάποιον να λέει το αγαπημένο της ποίημα. Τότε σταμάτησε για να δει τον νέο που έπαιζε εξαίσια μουσική και παράλληλα τραγουδούσε. «Σταμάτησα για να δω τις σιτιές, το ποτάμι και το σουρούπο. Το λυκό φως δεν έφερε καθόλου αέρα, καμιά δροσιά και νερό για την πηγή». Η πριγκίπισσα Μιν δεν άντεξε και τον συνόδεψε στο τραγούδι. «Όταν μέσα από τα πυκνά χορτάρια ένα πουλί πέταξε ψηλά και στου ποταμινιού το γκρίζο γυαλί είδε τη λάμψη έντονου μπλε. Κι όταν γύρισα για να δω, ρόδα τραγουδούσαν για εμένα. Κάποια ήταν λευκά και κάποια μπλε και κάποια άλλα σε χρώμα ροζ. Αλλά η καρδιά μου, η ανόητη καρδιά, ήθελε ένα ρόδο που να είναι μπλε. Ω, η καρδιά μου, η ανόητη καρδιά, ήθελε ένα ρόδο που να είναι μπλε». «Καταπληκτικό! Ελάχιστοι ξέρουν αυτό το παλιό ποίημα. Με λένε Λι Γιούν. Χαίρομαι που σε γνωρίζω». Η πριγκίπισσα Μιν δεν είπε τίποτα. Απλώς σηκώθηκε και έφυγε. Εκείνο το βράδυ στριφογυρνούσε στο κρεβάτι της και σκεπτόμενη τον νέο. Όταν ξημέρωσε, σηκώθηκε γοργά από το κρεβάτι της, έβαλε την αμφίεσή της και ξεκίνησε για την αγορά. Όταν είδε τον Λι Γιούν, τον πλησίασε και συστήθηκε ως Ζανγκ Γιόνγκ. Τότε οι δυο τους τραγουδούσαν και απάγγελαν τα αγαπημένα τους ποίηματα μέχρι την ώρα που έφυγε. Αυτό επαναλήφθηκε για εβδομάδες και η πριγκίπισσα άρχισε να νιώθει πιο κοντά στο Λι Γιούν. Μια μέρα, όπως κάθονταν οι δυο τους στη λίμνη, ο ήλιος έδιε και είχε ένα χρυσό χρώμα, ενώ στον βιολετή ουρανό όλα τα αστέρια έλαμπαν έντονα. «Λοιπόν, δεν είσαι από εδώ γύρω?» «Όχι, είμαι από το γειτονικό βασίλειο. Ήρθα εδώ για να ζητήσω το χέρι της πριγκίπισσας Μιν. Βλέπεις, είμαι ερωτευμένος μαζί της. Αλλά όταν άκουσα ότι απέρριψε τους πλουσιότερους εμπόρους και τους πιο δυνατούς πολεμιστές, έχασα κάθε ελπίδα. Εγώ είμαι ένας απλός αηδός, βλέπεις». Τα μάτια της πριγκίπισσας έλαμψαν και η καρδιά της χτύπησε δυνατά. «Με αγαπάει!» «Την έχεις δει ποτέ σου?» «Έχω δει μόνο πορτρέτα της. Αλλά δεν είναι η ομορφιά της που με έκανε να την ερωτευτώ. Αυτό που μου αρέσει σε αυτήν είναι η αγάπη της για τα παλιά ποίηματα. Λένε ότι τραγουδά καταπληκτικά επίσης». Η πριγκίπισσα Μιν χαμογέλασε, έβγαλε το ψεύτικο μουστάκι και αμέσως ελευθέρωσε τα μαλλιά της. Ο Λι Γιούν την κοίταζε με το στόμα ανοιχτό. «Είσαι...
Η πριγκίπισσα Μιν! Αμέσως σηκώθηκε και υποκλήθηκε. Η πριγκίπισσα σηκώθηκε και του έπιασε το χέρι. Τότε του είπε πως και αυτή ήταν πολύ ερωτευμένη μαζί του. «Σε αγαπώ, Λιγιούν, και θέλω να παντρευτούμε. Παρακαλώ, ζήτα από τον πατέρα το χέρι μου». Ο Λιγιούν της χαμογέλασε, αλλά αμέσως το μυαλό του πήγε στον μπλε ρόδο. «Μα, αφού δεν έχω τον μπλε ρόδο!» «Το έχεις». Και έτσι, το επόμενο πρωί, ο Λιγιούν πήγε στο παλάτι με άδεια χέρια. Του βασιλιά του έκανε εντύπωση αυτό, αλλά αποφάσισε να αφήσει την κόρη του να μιλήσει. «Κόρη μου, αυτός ο αηδός ήρθε με άδεια χέρια, αλλά λέει ότι έχει τον μπλε ρόδο». «Τι έχεις για εμένα, καλέ κύριε?» «Σταμάτησα για να δω τις σιτιές, το ποτάμι και το σουρουπό. Το λυκό φως δεν έφερε αέρα, καμιά δροσιά για την πηγή. Όταν μέσα από τα πυκνά χορτάρια ένα πουλί πέταξε ψηλά, και στου ποταμιού το γκρίζο γυαλί είδα μια λάμψη μπλε. Και τότε γύρισα για να δω, ρόδα τραγουδούσαν για εμένα. Κάποια ήταν λευκά και κάποια μπλε, και κάποια άλλα σε χρώμα μάλλον ροζ. Αλλά η καρδιά μου, η ανόητη καρδιά, ήθελε ένα ρόδο μπλε. Ω, η καρδιά μου, η ανόητη καρδιά, βρήκε τον μπλε ρόδο σε σένα. Το μπλε ρόδο είσαι εσύ, το μπλε ρόδο είσαι εσύ. Πριγκίψα Μιν, εσύ είσαι το μπλε ρόδο. Εσύ ήσουν από την αρχή. Τι? Ανοησίες, κόρη μου, γιατί πράγμα μιλάει αυτός? Πατέρα, έχει δίκιο. Το μπλε ρόδο δεν υπάρχει στα αλήθεια. Είναι το αγαπημένο μου ποίημα. Ο Λιγιούν πέτυχε στην αποστολή και κέρδισε την καρδιά μου. Τι? Η πριγκίπισσα διηγήθηκε το πώς γνώρισε τον Λιγιούν και πώς τελικά τον ερωτεύτηκε. Πώς? Σου το είπα, πατέρα. Το διάστημα έχει σχέδιο. Πάντα θα έχει. Με έκανε να συναντήσω το Λιγιούν. Την αγαπώ την πριγκίπισσα, μεγαλειότατε. Επιθυμώ να ζητήσω το χέρι της σε γάμο. Και γι' αυτό ζητώ την ευχή σας. Ο αυτοκράτορας σοκαρίστηκε για λίγο, αλλά τελικά ξέσπασε σε δυνατά γέλια. Μα τι! Και έτσι, η πριγκίπισσα Μιν και ο Λιγιούν παντρευτήκανε με μια μεγαλειώδη τελετή. Ο νεοβασιλιάς ήταν χαρούμενος. Έμαθε ότι δεν πρέπει να συγχύζεται για πράγματα που δεν μπορεί να ελέγξει και να αφήνει καμιά φορά τα σχέδια στο σύμπαν. Επειδή το σύμπαν έχει πάντα ένα σχέδιο.